Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Εφικτός πλέον διαφαίνεται ο στόχος για την επίτευξη μιας πολιτικής συμφωνίας στο αυριανό Eurogroup της Μάλτας, σύμφωνα πάντα με κυβερνητικές πηγές, η οποία και θα σηματοδοτήσει την επάνωδο των θεσμών στην Αθήνα για να κλείσει και το τεχνικό κομμάτι της συμφωνίας. Μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ο Δημήτρης Περφάνης, διευθυντής του Inside.gr. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, ενώ χτες μέχρι το μεσημέρι είχαμε την αίσθηση ότι υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και τους θεσμούς, η οποία αποτυπώθηκε και από την δήλωση του Πρωθυπουργού ότι θα ζητήσει σύνοδο κορυφής των χωρών του ευρώ σε περίπτωση που δεν βρεθεί λύση αύριο. Στο μεσοδιάστημα φαίνεται ότι οι διαφορές αυτές διαφυρώθηκαν. Έπεσε στο τραπέζι η συμβασική πρόταση που προβλέπει ναι, μεν τα φορολογικά μέτρα να ενταθούν σε εφαρμογή από το 2019, αλλά το αφορολόγητο να μετατεθεί στο 2020, εφόσον η ελληνική οικονομία πιάσει τους στόχους του προϋπολογισμού του 2018 και τουλάχιστον με τη μέχρι στιγμής εικόνα που έχουμε υπάρχει μια σύγκληση. Κομβικό ρόλο σε όλα αυτά θα παίξει και η συνάντηση που έχουν σήμερα ο Γερούντ Ντάισεμπλουμ με τον Βόλκαν Σόιμπλε, καθώς ο δεύτερος, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, είχε γύρει τις μεγαλύτερες αντιδράσεις στο να βρεθεί μια συμφωνία. Τώρα, τι σημαίνει αυτό από εδώ και πέρα? Αν όλα πάνε καλά και αν δεν έχουμε κάποια ατύχημα της τελευταίας στιγμής, αύριο θα έχουμε μια επιβεβαίωση από το Eurogroup της πρόοδου που έχει γίνει. Θα έχουμε ημερομηνία επιστροφής των θεσμών, των επικεφαλής των θεσμών στην Ελλάδα, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκειμένου το αργότερο μέχρι Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη να έχει κλείσει το τεχνικό κομμάτι της συμφωνίας. Αυτό βέβαια θα προϋποθέτει και την ομοθέτηση κάποιων μέτρων. Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι επειδή ουσιαστικά η συμφωνία είναι πολύ γνωστή, υπάρχει το κείμενο, μπορεί να το φέρει ο Ευκλήδης Σακαλώτη στη Βουλή ακόμα και μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Το πιο πιθανό είναι όμως θα το δούμε αμέσως μετά το Πάσχα, δηλαδή τη βδομάδα μετά το Πάσχα να ψηφίζεται αυτό, με το επόμενο ορόσημο πλέον να είναι 22-23 Απριλίου, που είναι και η σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όλοι θα ήθελαν να έχει καθαρίσει όλη η υπόθεση μέχρι τότε, καθώς θα είναι κομβικό αυτό για το τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη συνέχεια. Μην ξεχνάμε ότι 23 Απριλίου είναι και οι γαλλικές εκλογές. Όλοι θα ήθελαν, εφόσον υπάρχει αυτή η σύγκληση, να καθαρίσει υπόθεση την εβδομάδα μετά το Πάσχα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι έχουμε το σύνολο όλη την συμφωνία.